εκ μέρους των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, ένα χρόνο μετά από αυτό το μεγάλο έγκλημα που μας γέμισε θλίψη, μας γέμισε οργή, σήμερα ξαναγεννιέται ξανά η ελπίδα μέσα από αυτή την τεράστια απεργιακή διαδήλωση που ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα. Μοναδική ελπίδα για τις οικογένειες που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Εμάς που χάσαμε 11 συναδέλφους μας μέσα σε αυτό το τρένο. Σήμερα χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ξανά μαζί σας, που αυτό το έγκλημα όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά είναι αφορμή να ξαναβρεθούμε, να συζητήσουμε, να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σε όλα αυτά τα αίτια που το γέννησαν. Είμαστε εδώ για να δυναμώσουμε τη δύναμη όλων των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους που παλεύουν για να μην ξεχαστεί κανένας νεκρός. Οι 160 νεκροί συνάδελφοι σε όλους τους χώρους δουλειάς χάθηκαν για τους ίδιους λόγους, γιατί τα κέρδη μπαίνουν πάνω από τις ζωές μας. Αυτονών οι μανάδες δεν είναι κρίμα. Μπαίνουμε μπροστά, οργανώνουμε την πάλη μας να μην ξεχαστεί κανείς. Τα συστήματα ασφαλείας που ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί στο σιδηρόδρομο θα επιβάλλουμε με την πάλη μας να εφαρμοστούν. Να εφαρμοστούν συστήματα ασφαλείας σε κάθε χώρο δουλειάς, να γνωρίζει ο κάθε εργαζόμενος που πάει στη δουλειά του ότι θα γυρίσει να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του μετά. Παλεύουμε μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από όλους τους φορείς του κινήματος και καταδικάζουμε διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις που βάλανε τις υπογραφές τους να χάσουν οι συνάδελφοί μας τη ζωή τους. Διαχρονικά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν να εφαρμοστούν στο Ευρωκοινοβούλιο τα συστήματα ασφαλείας μέχρι το 2040. Τόσο ζυγίζουν, συνάδελφοι, τις ζωές που χάθηκαν. Βγαίνουμε μπροστά, χωρίς αυταπάτες, μετράμε βήματα, σκαλοπάτια στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Δίνουμε απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις της κυβέρνησης ότι τα τέμπη ξεχάστηκαν, ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Οργανώνουμε την πάλη μας, θα μας βρουν μπροστά. Διεκδικούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας να εφαρμοστούν. Καταγγέλουμε την άδικη και άμεση πάυση της Εξεταστικής Επιτροπής που ακόμα δεν δήλωσαν, σταμάτησαν και δεν έβαλαν συναδέλφους μας που μπορούσαν να φωτίσουν ακόμα περισσότερες πτυχές αυτού του εγκλήματος. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι άσχετο με τις συνθήκες που οδήγησαν στα τέμπη. Οι μισθοί πρέπει να ανέβουν. Ένα συνάδελφος που δουλεύει για 7 κατοστάρικα αναγκάζεται να δουλεύει υπερορίες. Άμα δουλεύεις 12 και 13 ώρες υπερορία, θα χτυπήσεις, θα πεθάνεις. Γι' αυτό ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς. Θα οργανώσουμε την πάλη μας ακόμα καλύτερα το επόμενο διάστημα. Θα είμαστε δίπλα σε όλα τα ταξικά συνδικάτα, τα μαθητικά συμβούλια, τους φοιτητικούς συλλόγους και τους άλλους φορείς του κινήματος και θα δώσουμε απάντηση. Ο κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες!